υποψήφια για να υφίσταμαι. Ναι, αλλά δεν υπάρχει ένα ηθικό προβάδισμα όταν υπάρχει και η συνέχεια ή μια πορεία. Ναι, αλλά να σου πω, νομίζω είναι και η πρώτη φορά που το λέω κάπου. Ναι, νομίζω είναι και η πρώτη φορά που λέω ότι και το 2002 ήμουνα και το 2006 ήμουνα και έτρεχα. Γιατί δεν μου λέει κάτι. Όπως δεν μου λέει και η νεότητα, όπως δεν μου λέει και ότι είναι κάποιος μεγάλος και άρα αυτό χρήμα είναι έμπειρος. Αυτά δεν λένε κάτι. Αυτά, η ίδια η ζωή, η πράξη σου, γιατί μάχεσαι, θα αποδεικνύει. Τώρα όμως, όταν ερχόμαστε στο συγκεκριμένο και σε αυτό που, πώς το είπατε έτσι πολύ χαριτωμένο, τι μου έκανε κλικ, Ακριβώς. Δηλαδή, φαντάζομαι δεν ξυπνήσατε ένα πρωί και είπατε τώρα θα πω στον Αλέξη Τσίπρα ότι κατέβασε με στην περιφέρεια. Όντας και δυνάμει υπουργός, έτσι, η κυβέρνηση. Άρα μπορείτε να το πάμε και αλλιώς, ότι πόσο σπουδαίο το θεωρώ. Λοιπόν, για να δούμε τι είναι η περιφέρεια Αττικής. Υπάρχουν αφενός τα μεγέθη, που λέει ότι ουσιαστικά σε πληθυσμό είναι μισή πατρίδα μας. Είναι πολλές δεκάδες ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ της πατρίδας μας. Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση των Περιφερειών είναι μια από τις μεγαλύτερες περιφέρειες, το πλωστάσιο που σας έλεγα της Ευρωπαϊκής Εμπειρίας. Έχει πολλά κονδύλια το ΕΣΠΑ να διαχειριστεί. Πάρα πολλά. Έχει. Και όταν και να διαχειριστεί. Άρα έχει, όπως είπατε, κύριε Γιακουμή, τεράστιες δυνατότητες για εμάς εδώ, στις οικογένειές μας. Λοιπόν. Βέβαια. Αλλά το σπουδαίο και το βασικό. Έλεγα παλαιότερα ως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και μετά ως βουλευτής ότι όσο δύσκολο είναι να βρεθεί ένα διαπραγματευτικό πλαίσιο με τους εταίρους μας, όσο δύσκολο είναι να βρεθεί ένα πιστικό κυβερνητικό πρόγραμμα, τόσο όσο, για να μην σας πω πιο σπουδαίο, είναι να αλλάξουμε το ηθικό παράδειγμα άσκησης πολιτικής. Δηλαδή, να μην είμαστε όπως παλαιά. Να μην έρθει η Δούρου στην περιφέρεια για να περιμένει να παγιάσει μέχρι την επόμενη κορυφαία εξέλιξη. Να μην είναι οι βουλευτές μας σαν τους άλλους. Γι' αυτό και δίνουμε και το 60% της βουλευτικής μας αποζημίωσης, χωρίς να καλούμε τα κανάλια να λέμε πόσο φιλές πάθουμε μέσα κάποιους άλλους. Λοιπόν, από κάπου πρέπει να γίνει αυτή η αρχή. Και αν γίνει από το μισό της πατρίδας, μπορεί να γίνει σε ολόκληρη την πατρίδα. Και την ίδια μάχη δίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, που είναι η πρώτη φορά που έχουμε Έλληνα υποψήφιο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι άλλοι που τρέχουν, όπως λέμε, σε κακά ελληνικά, που είναι υποψήφοι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικεφαλής, είναι από άλλα κράτη. Έχουμε και έναν Έλληνα και είναι η πρώτη φορά που υπάρχει Έλληνας. Ποιο είναι λοιπόν άρα το κλικ, κυρία Δούρου, γιατί αυτό ναι, που ακούω είναι πολύ φιλόδοξο ή και ίσως και υπερβατικό σε ένα σημείο. Πύχη των αυτοδιοικητικών εκλογών για το ΣΥΡΙΖΑ είναι να αλλάξει η πατρίδα, είναι να κερδίσετε εσείς την περιφέρεια, είναι να υπάρχει ένα άλλο παράδειγμα πολιτικής, τουλάχιστον στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ποιο είναι ο πύχη? Άρα το κλικ ήρθε γιατί μόλις εξήγησα ότι είναι σπουδαίο στοίχημα και αν αλλάξουμε τα πράγματα στην περιφέρεια Αττικής, θα τα αλλάξουμε σε όλη τη χώρα. Και όσον αφορά τα δημοσκοπικά, που δεν διατείνομαι ότι είμαι και καλή δημοσκόπος, όπως συνήθως κάνουν οι πολιτικοί. Βλέπω κάποιους να σχολιάζουν ακόμα και την εξαφάνιση του αεροπλάνου, ας πούμε, της... Εκεί είναι πρώτη δημοσιογράφη, ξέρετε. Ναι, τα έχετε ζήσει, φαντάζομαι, δεν σας αφήνω και να μιλήσετε και πάρα πεις κάτι και σου λέει εγώ θα σου πω κτλ. Δεν διατείνομαι ότι σε αυτό είμαι πάρα πολύ καλή. Σας λέω όμως ότι θα είναι πολύ σπουδαίο αν η περιφέρεια Αττικής δεν βρεθεί γενικά και άρρωστο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να σας πω γιατί αυτό καθυστερούμε σε σχέση με τους άλλους, τουλάχιστον οι άλλοι μπορούν να καθυστερούσουν για άλλους λόγους. Δεν βρίσκαν υποψήφιο περιφερειάρχη επικεφαλής. Εμείς καθυστερούμε στο ψηφοδέλτιο γιατί θέλουμε να βρεθούμε και με άλλους. Όταν λέτε από άλλους χώρους. Ναι, από άλλους χώρους. Όχι μόνο επιστημονικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς ενδεχομένως, αλλά κύριε, και πολιτικούς φαντάζομαι. Ναι, κύριε Γιακουμή, όχι μεταγραφές. Ναι. Γιατί έχει πονέσει ο τόπος από μεταγραφές και από έναν χειρό. Έχετε πολλές. Μπορώ να σας πω εγώ και το ξέρετε κι εσείς. Να σας πω. Από βουλευτές μέχρι στελέχη. Ναι, απλώς είναι περισσότερο οι ψηφοφόροι που εκτίμησαν τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ σχέση με το μνημόνιο και την οικονομική κρίση και λιγότερο τα στελέχη. Ξέρω ότι έγινε μια τέτοια προσπάθεια από κάποιους συναδέλφους να πούνε ότι εμείς πήραμε το σύμπαν άπαν του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν το βρήκαν στα ψηφοδέλτιά μας στις εκλογές του Μάιου και του Ιουνίου. Τι κάνουμε και τι κάνω. Επειδή ακριβώς η πατρίδα αντιμετωπίζει αυτήν την τεράστια κρίση, δεν θεωρώ ότι μπορώ να το κάνω μόνη μου και δεν θεωρώ ότι μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Χρειάζεται να συμπαραταχθούν ένα αρκετά διευρυμένο κοινωνικό μέτωπο. Και λέω συχνά, για να μην παρεξηγηθώ, ότι δεν έχω σε προσωπικό επίπεδο να χωρίσω τίποτα από μια άνεργη γυναίκα της ηλικίας μου στον Ασπρόπυργο, που στις 17 Ιουνίου φοβήθηκε από την προπαγάνδα ότι άμα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταστραφούμε. Και ψήφισε τον κύριο Σαμάρα για να μάθει μετά από 10 μέρες ότι δεν θα επαναδιαπραγματευτεί. Με αυτή τη γυναίκα έχω μόνο να ενώσω τη γροθιά μου και να πάμε παραπέρα
Και σε επίπεδο περιφέρειας Αττικής μπορεί αυτή η γυναίκα να ελπίζει με μια άλλου είδους διαχείριση και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Αυτό ισχύει και για τα αυτοδιοικητικά στελέχη άλλων παρατάξεων, μνημονιακών παρατάξεων, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Τώρα ναι, για να δούμε και ποιοι είναι μνημονιακοί και ποιοι δεν είναι. Γιατί παίζουμε τις μουσικές καρέκλες τον τελευταίο καιρό. Ψάχναμε κάτι ακομμάτιστους, ντροπή να έχει παρεστήριξη, ψάχναμε κάτι τεχνοκράτης κτλ. Θέλουμε πάντως, σας το λέω ευθέως, και γι' αυτό καθυστερούμε, θέλουμε να βρούμε ανθρώπους έντιμους. Εξαπατημένους θα έλεγα, αλλά που αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουμε περιθώριο να εξαπατηθούμε εκ νέου, που έχουν αναφορές κοινωνικές, που πίστεψαν. Δηλαδή, πίστεψαν. Εγώ δεν μπορώ να γυρίσω σε εποχές κοινωνικών φρονημάτων και να πω ότι αν εσείς το προηγούμενο χρονικό διάστημα πιστέψατε ότι ο δήμαρχός σας θα καθαρίσει καλύτερα τα σκουπίδια και έρχεται και σας είπε πρέπει να απολύσω κάποιους, να τους βγάλω σε διαθεσιμότητα και άρα δεν τα μαζεύω ότι το κάνετε από πρόθεση. Εμείς οι δύο, γιατί να μην βρεθούμε μαζί. Μάλιστα. Ένα τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Δούρου, τους άλλους συνυποψήφιους σας, πώς τους βλέπετε, πώς τους κρίνετε, με αυτά που λένε, όχι προσωπικά. Και να προσθέσω, Βαγγέλη, ότι η Περιφέρεια Αττικής, ενώ ξεκίνησε ως μια διεκδίκηση γένους αρσενικού με την κυρία Δούρου, μοναδική υποψήφια, σήμερα απέκτησε και άλλη μια υποψήφια γένους θηλυκού, την κυρία Γιαννακάκη. Μετά την αποχώρηση, την απόσυρση της υποψηφιότητας του κυρίου Οικονόμου, επειδή είναι τρέχον το γεγονός, θέλουμε και ένα σχόλιο γι' αυτό. Και να το καλωσορίσω, λέω εγώ. Να το καλωσορίσω. Mm-hmm. Γιατί είναι πολύ πικρό και είναι θέμα δημοκρατίας για τη χώρα μας το γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν υπαναχωρήσει από τα κέντρα λήψης απόφασης. Και έχουν υπαναχωρήσει τουλάχιστον για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ο ευτελισμός της πολιτικής αντιπαράθεσης. Και οι γυναίκες είμαστε πιο ευάλωτες απέναντι σε αυτό, όταν δηλαδή η αντιπαράθεση γίνεται με ψεύδι, λάσπη και συκοφαντία. Και ο δεύτερος είναι γιατί η γυναίκα, δυστυχώς, σε μια χώρα που προεδρεύει το Συμβουλίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ελλάδα, δεν έχει κατορθώσει να έχει ίση πρόσβαση και ίση αμοιβή στην εργασία, ή και αν ακόμα ο άντρας της μείνει άνεργος, αυτή, κύριε Κουμή, έτσι είναι, δεν το λέμε από αλληλεγγύη δυο μας, παίρνει τα βάρη και της ανεργίας της. Οπότε θέλω να σας πω, αντιλαμβάνομαι γιατί οι γυναίκες υπαναχωρούν, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν το μισό του πληθυσμού υπαναχωρεί από τα κέντρα λήψης απόφασης, αυτό είναι μια ανάπηρη δημοκρατία. Και έτσι χαιρετίζω όσους περισσότερους γενικούς. Ο κύριος Γκρός ήταν καλός, είναι καλός περιφερειάρχης. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω, διότι έχει ένα απόθεμα χρημάτων πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Το οποίο, αν μη τι άλλο, δεν είναι ζημιογόνα η περιφέρεια. Αυτό είναι το δεύτερο που είχε ενοχλήσει μετά την περιβοητήριση μου για τα σκουπίδια. Το ότι μίλησα για ένα πλεόνασμα απραξίας και ανικανότητας. Πότε χρησιμοποιούμε, κύριε Ιακουμή, τον επιθετικό προσδιορισμό ζημιογόνα, συνήθως σε επιχειρήσεις. Πότε λέμε για αποθεματικά, πάλι σε επιχειρήσεις. Όταν ήμουν στο δημοτικό, λέγαμε για τις ΔΕΚΟ. Σωστά τα λέω. Σωστά. Ζημιογόνες ΔΕΚΟ, πού το θυμηθήκατε τώρα. Γιατί διαβάζω, γιατί θεωρώ ότι όποιος δεν διαβάζει και ιστορία και έχει κοντή μνήμη, ξαναζεί τα ίδια και τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά δεν θέλω να προσπαθήσω να τα ξαναζήσουμε όλοι μαζί. Όμως, όταν έχεις χρήματα, ιδίους πόρους ή έχεις ΕΣΠΑ, γιατί και στο ΕΣΠΑ δεν τα πήγαμε καλύτερα ως περιφέρεια Αττικής, μπορεί να είμαστε καλύτερα από άλλες περιφέρειες, αλλά μιλάμε για απορροφητικότητα που δεν έφτασε στο 100%. Όταν λοιπόν έχεις ιδίους πόρους που πρέπει να πάνε στην ανάπτυξη, στη δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας και όχι το σκλαβοπάζαρο με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, που κάποιοι δήμαρχοι και η περιφέρεια Αττικής παίζουν με τις προσδοκίες των συνομιλίκων μου και των μικρότερων, τότε κάτι δεν έχει κάνει καλά. Δεν είναι το ψιλικατζί δικό σου, με όλο το σεβασμό στον αγώνα που τραβάνε οι μικρομεσαίοι, που λες έβαλα και στην άκρη 10 ευρώ για να τα έχω στην επόμενη κρίση τζίρου. Αυτά τα χρήματα πρέπει να μας πει κάποιος γιατί δεν πήγανε σε έργα, όχι γενικά και όλες, όχι τίποτα φαραωνικά, όχι και άλλες μονάδες και εργοστάσια καύσης ενάντια στο περιβάλλον. Και... Τα λίμματα, για παράδειγμα. Λοιπόν, που γιατί δεν πήγανε. Μεγαλύτερο μέρος της Αττικής, στην Ανατολική Αττική, υπάρχει το θέμα με τα λίμματα. Το είπα και χτες σε κάποιους συναδέλφους σας. Βρήκα στο YouTube, μεγάλη ιστορία το διαδίκτυο, τα βιντεάκια του απερχόμενου περιφερειάρχη όταν έδινε τη μάχη το 2010. Πάλι το ίδιο. Πάλι είχαμε αποθεματικό. Μόνο που πρέπει να αντιληφθούμε ότι το αποθεματικό ήταν εις βάρος της ποιότητας ζωής, εις βάρος των πολιτών για μη έβρεση εργασίας, εις βάρος των αναπτυξιακών δομών της περιφέρειας Αττικής.
Επομένως, δεν πρέπει να είμαστε χαρούμενοι για το γεγονός ότι είχαμε μια περιφερειακή διοίκηση, η πλειοψηφούσα παράταξη που έβαζε τα λεφτά στην άκρη με τέτοιες ανάγκες. Για ανθρωπιστική κρίση δεν μιλάω για κουνείς, δεν μιλάμε εδώ εμείς οι τρεις. Για ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα, άρα στο μισό της χώρας που είναι περιφέρεια Αττικής, μιλάνε διεθνείς έγκυροι οργανισμοί. Λοιπόν, απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση, εμείς βάζαμε λεφτά στο Μουσκ. Κάτι δεν κάναμε καλά. Κυρία Δούρου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Να είστε καλά. Εμείς θα πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και αμέσως.